Όχι, δεν είναι τόσο καλό. Θα πάρετε μια επιχείρηση σε έναν δύσκολο αγώνα με δύσκολη διαδρομή 142 χιλιόμετρα. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε. Είναι η τρίτη φορά στο τέταρτο αγώνα. Τέταρτη φορά που γίνεται, εγώ είναι η τρίτη φορά. Το πρώτο αγώνα είναι την διακοπή. Πήγαμε μαζί το μαζί σαν παιδί, η πρώτη μαζί. Αγώνα πήγαμε καλά, ήταν επιτυχημένο. Αλλά επιτυχημένο είναι κάθε αγώνα που τερματίζει, δηλαδή αν εξαρτήτω θέση και χρόνο κτλ. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα που δεν σε κάποια, εντάξει, γιατί όταν κάθε δρομή είναι διαφορετική και μοναδική μπορεί να πεις. Εμένα προσωπικά και από άλλους που ακούει, η διαδρομή είναι υπέροχη. Και έτσι είναι, περνάς μέσα από χωριά, μετά έχει το βουνό τον Ταΐγετο που περνάς. Πάμε στην Καλαμάτα μετά και εντάξει στην πόλη. Και είναι που συνδέει και με τους τέσσερις αθάνατους ήρωες που λένε και σε κάνει, σου δίνει ένα κίνητρο άλλο ένα, ας πούμε, να τερματίσεις. Τι είναι το μήνυμα να πούμε του φετινού αγώνα? Εντάξει, το φετινό δεν είναι μόνο για φέτος, είναι γενικό το μήνυμα, ας πούμε, για υγεία αθλητισμού. Καλησπέρα, καλησπέρα Τρίπολη, καλησπέρα στους επόμενους αθάνατους αθλητές, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον τέταρτο δρόμο των αθανάτων. Για έλατε λίγο σιγά σιγά, γιατί θα ξεκινήσουμε σε εδώ μας ο αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο πρώτος αθάνατος ήρωας του δρόμου των αθανάτων, μιας και ξεκινάμε από εδώ. Σε 10 λεπτά ακριβώς θα ξεκινήσουμε. Θέλω λίγο, παιδιά, την προσοχή σας σε μερικές τεχνικές συμβουλές, τεχνικές οδηγίες. Καταρχάς, σας έχουν σταλεί σε όλους οι οδηγίες του αγώνα. Τις έχετε λάβει όλοι στο email σας. Τις έχετε δει αναρτημένες. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί θέλω να είμαι με όλους σας φίλος και δεν θέλω να έχουμε ούτε προστριβές, ούτε αντεγκλήσεις, ούτε τίποτα. Να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες, σας παρακαλώ πολύ. Και στα κλεισίματα των σταθμών, επαναλαμβάνω, πηγές Ευρώτα είναι ο πρώτος σταθμός στο 37ο χιλιόμετρο που κλείνει στις 12.30 ώρα το βράδυ. Έχετε 5.30 ώρες να φτάσετε 37 χιλιόμετρα. Είναι άνετα, δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείτε. Μετά είμαστε στο 60ο χιλιόμετρο, στο Καστόρι, που κλείνει στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Είναι 9 ώρες για 60 χιλιόμετρα, αρκετά άνετα. Στη Σπάρτη, η οποία κλείνει 7 η ώρα το πρωί, είναι 80 χιλιόμετρα, 12 ώρες. Πολύ καλά. Και στο τουριστικό, πάνω στην κορυφογραμμή του Ταϊγέτου, μετά αρχίζει κάτι φορά, κλείνει στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Και μετά, ο τερματισμός είναι ακριβώς στις 7 η ώρα το βράδυ, τέτοια ώρα δηλαδή περίπου, στην Καλαμάτα. 10 λεπτά θα τα δώσω. 10 λεπτά θα τα δώσω σε αυτούς τους σταθμούς που κλείνουν. 11 λεπτό δεν θα υπάρχει. Σας το λέω, παιδιά, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Χαίρομαι που είμαι εδώ για άλλη μια χρονιά και χαίρομαι επειδή είσαστε εσείς εδώ και μην ξεχνάμε ότι ξεκινάτε από μπροστά από το Θόδωρο Κολοκοτρώνη και όχι μόνο αυτό. Μέσα στη βάση του αγάλματος υπάρχουν τα οστά του Κολοκοτρώνη. Οπότε, τι μεγαλύτερη τιμή για την πόλη μου να είσαστε εδώ και να ξεκινάτε αυτά τα 142 χιλιόμετρα. Που, από ό,τι είπε ο Παύλος, φαίνεται σαν να κάνετε απλή διαδρομή, γιατί λέει μέχρι τότε σας φτάνουν τόσες ώρες, μέχρι εκεί σας φτάνουν όλες τόσες. Οπότε, μάλλον για βόλτα το βλέπετε εσείς. Εγώ για άλλη μια φορά να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ να είσαστε υγιείς, να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ καλή και ευχάριστη διαδρομή και να το ευχαριστηθείτε αυτό του χρόνου, να είσαστε διπλάσιοι από φέτος και να είσαστε πάντα υγιείς. Παύλο, σε ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά που έφτασα στην πόλη μου και για άλλη μια φορά τιμή και δική μου και δική σας να ξεκινάμε μπροστά από τα οστά του Θόδωρου του Κολοκοτρώνη. Σας ευχαριστώ και να είσαστε πάντα καλά. Παιδιά, έχω τι να πω, ξαφνικά εμφανίστηκα εδώ. Εύχομαι σε όλους καλό τερματισμό και να έχουμε φέτος ακόμα περισσότερους αθλητές που θα πιάσουν το όριο για το Σπάρταθλο, να σας έχουμε του χρόνου κοντά μας. Εύχομαι καλή διαδρομή, καλή συνέχεια, καλό τερματισμό. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Είστε όλοι εδώ, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να είσαι μέσα σε τόσους γνωστούς, τόσους φίλους. Με τους περισσότερους έχουμε βρεθεί παντού, εγώ βέβαια support, εκείνοι τρέχουν. Μία είναι η ευχή να τερματίσουν όλοι υγιείς, να τερματίσουν όλοι καλά και να σας περιμένουμε αύριο στον τερματισμό.
Θα τα λέμε βέβαια και στους σταθμούς. Καλό αγώνα να έχετε. Σε αυτόν τον αγώνα που βγήκε από τα σπλάγνα του Απόλλωνα Δυτικής Αττικής, που είναι πάντα δίπλα σας. Και σας εύχομαι καλό αγώνα και καλό τερματισμό σε όλους. Λεπτό, παιδιά. Τρέχω για καλό σκοπό και τρέχω για το γιο μου. Το μήνυμά σας δηλαδή είναι για τους ιδιαίτερους ανθρώπους. Δηλαδή να υποστηρίζουμε τους ιδιαίτερους ανθρώπους. Τι θα θέλατε να πείτε στο γιο όταν θα δει αυτό το βίντεο, όταν θα τερματίσετε? Μακάρι να είναι δυνατό σαν και εσάς. Είναι. Γι' αυτό και τρέχω και είναι δυνατός. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία να τερματίσετε λοιπόν. Προφίλ το όνομά σας και που είστε. Εγώ λέγομαι Πολυμένου Μάλλα, είμαι Μαρισιώτης, από τον ίδιο σύλλογο με την Άννα, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αθήνας. Τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια εάν είναι εδώ οι μηχανές της τροχιάς της Τρίπολης για να σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Κάπου τις είχα δει, αλλά τώρα είναι και νύχτα. Ναι, αυτό το σκέφτομαι. Η τροχιά της αστυνομίας Τρυπόλεως. Έχουμε ξανακάνει νύχτα στη γύρα της Μάνης. Να δούμε. Να σκεφτούμε καλό τερματισμό όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βουνό είναι απίστευτο. 5. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. 4. Το φεγγάρι είναι ολόγιωμο. 3. Ο καιρός είναι φοβερός. 2. Να θυμάστε και το Δημήτρη τον Κρυστάλλι είναι εδώ μαζί μας και σήμερα θα γιόρταζε. 1. Να ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ. Πάμε! Ξεκινάει ο 4ος δρόμος αθανάτων. Θα είστε όλοι καλά, δρόμο δρομής. Να ξέρετε ότι σας ζηλεύω. Πάμε, πάμε! Χειροκρότημα! 142 χιλιόμετρα είναι αυτά. Μπράβο σας! Πάμε σιγά σιγά, πάμε σιγά σιγά.